Καλησπέριζουμε τον Στάθη Τσιρανίδη. Εκεί που μένει πρέπει να είναι πρωί τώρα. Καλησπέρα, Στάθη. Γεια σου Γιώργο, ναι. Ωραία. 9 η ώρα το πρωί είναι 9 τώρα. ώρα το πρωί. Σε ξυπνήσαμε, μήπως? Όχι, ε. Όχι, όχι, έχω ώρα, έχω ώρα που ξυπνήσω, εντάξει. Λογικά πρέπει να έχεις και όρεξη για να συζητήσουμε τέννις. Είναι αγαπημένη σου ασχολία. Έτσι, Το έτσι. έχεις στην καθημερινότητά σου και θέλουμε να μας βοηθήσεις και αυτή τη φορά που σε έχουμε καλεσμένο και σε ευχαριστούμε στο Λίμπερο 107,4 για την νέα περίοδο με το γρασίδι στο τένις, το οποίο είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό, έτσι 2 χρόνια συνολικά, λόγω της πανδημίας πέρυσι δεν είχαμε παιχνίδια. Ναι. Θα σε πάω εκεί πέρα σε πολύ λίγο. Αρχικά θέλω να μου δώσεις τις εντυπώσεις σου από το Ρολάν Γκαρός και συνολικά από την χωμάτινη περίοδο που προηγήθηκε στο τένις. Τι εντυπώσεις σου αφήνει? Βασικά, εντάξει, προφανώς ήταν πρωτόγνωρο πως ο Στέφανος έφτασε στον τελικό, αν και το περιμέναμε λίγο, να σου πω την αλήθεια, γιατί με το ταμπλό που είχε και το πώς έπαιξε στα τουρνουά προετοιμασίας που είναι το Roland Garros, φαινόταν δηλαδή ότι θα μπορούσε να πάει μακριά σε αυτό το τουρνουά. Εντάξει, ήταν λίγο τυχερός από την άποψη ότι και ο Τζόκοβιτς και ο Ναδάλ ήταν στο πάνω μέρος του ταμπλό, αλλά το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει παίχτες σαν τον Σβέρεφ, τον Μετβέντεφ, που ακόμα εντάξει και ο Μετβέντεφ στο χώμα δεν έχει δώσει καλά σημάδια, αλλά φέτος το Roland Garros φάνηκε ότι πατούσε καλά και ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά έφτασε στους προημιτελικούς. Οπότε έκανε πολύ καλές νίκες και πολύ καλές εμφανίσεις για να φτάσει στον τελικό σίγουρα. Ειδικά το Τώρα. μάτς με το Σβέρεφ, έτσι. Δηλαδή, έδειξε ότι έχει ανέβει επίπεδο όταν μπόρεσε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση με την ισοφάριση που έκανε ο Ναι. Γερμανός. Εγώ το φοβόμαι. Τα έβλεπα όλα τα παιχνίδια του Στέφανου και το φοβήθηκα αρκετά εκείνο το παιχνίδι, γιατί μου φάνηκε ότι στο τέλος ήταν κουρασμένος. Δεν τον φοβήθηκα από την άποψη ότι δεν θα παίξει ή ότι είχε χάσει momentum και τα σχετικά, αλλά φαινόταν ότι είχε αδειάσει λίγο από ενέργεια στο τελευταίο σετ, αλλά με κάποιο τρόπο βρήκε τη δύναμη και έπαιξε απίστευτο τένις. Ουσιαστικά για μένα κρίθηκε πολύ εκείνο το παιχνίδι στο πρώτο game που ο Σβέρεφ ήταν πάνω νομίζω 40-15 και ήταν να κάνει break, και εκείνο το game κατάφερε ο Στέφανος να το γυρίσει και να το πάρει και άλλαξε πολύ το momentum. Ναι. Ποιος ξεχωρίζεις γενικότερα από αυτή την χωμάτινη περίοδο που ολοκληρώθηκε, εκτός από τον Τζιπά φυσικά που έκανε το μεγάλο άλμα και έφτασε πρώτη Καλά. φορά στην καριέρα του σαν τελικό Grand Slam? Εντάξει, ο Τζόκοβιτς, ας πούμε, που κέρδισε το Roland Garros, δεν το περίμενε, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα τελικό Ναδάλ με Στέφανο και εντάξει, περίμενα, ας πούμε, να κέρδιζε ο Ναδάλ σε αυτή την αναμέτρηση. Αλλά είδαμε ότι ο Τζόκοβιτς με κάποιο τρόπο κατάφερε να παίξει απίστευτο τένις και να κερδίσει τον Ναδάλ, που για να το κάνει στο Roland Garros είναι απίστευτο κατόρθωμα. Τώρα, είχαμε διάφορο. Δηλαδή, ο Τζόκοβιτς στα τουρνουά προετοιμασίας, ακόμα και αυτά που κέρδισε, ας πούμε, δεν έπαιξε καθόλου καλά. Δηλαδή, γι' αυτό δεν είχα πολλές προσδοκίες από τον Τζόκοβιτς στο Roland Garros. Αλλά, όπως βλέπεις, εντάξει, είναι Τζόκοβιτς, οπότε με κάποιο τρόπο βρήκε ρυθμό όσο έπαιζε μέσα στο τουρνουά. Είδες παρά λίγο να χάσει και από τον Μουσέτη, ας πούμε, Ή σε από κάποια τον, φάση στο ναι, τουρνουά. και στο δεύτερο γύρο που έπαιζε με τον Ποπίριν, τον Αυστραλό, και με Ναι. αυτόν είχε φτάσει 2-2. Δυσκολευόταν. Αλλά έτσι γίνεται. Συνήθως, Έτσι. δηλαδή, όσο παίζεις και όσο κάνεις περισσότερα παιχνίδια στο τουρνά, βρίσκεις ρυθμό και Φορμαρίζεται προς το τέλος αυτός που παίζεις στο το κάτι. τέλος Ναι. φορμαρίζεται. Είναι σαν τα φαβορί στο ποδόσφαιρο, αυτό που έλεγα και πριν εδώ με τους ακροατές, ότι κάποιες καλές ομάδες φαβορί στο Euro είστε στο Mundial φορμαρίζονται στα knockout. Οπότε κάτι Έτσι. αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει και στο τένις. Δηλαδή Ναι, δυσκολευόταν ο μετράει Τζόκοβιτς από πολύ. πρώτα παιχνίδια, μετά όμως είδαμε τι έκανε. Και γύρισε και παιχνίδι με τον Ναδάλ, γιατί έχανε ένα 0 σετ και το έκανε Ναι, 3-1. και με τον Ναδάλ, εντάξει, ήταν κάποιοι πόντοι πολύ κρίσιμοι εκεί πέρα. Είχε κάποιες ευκαιρίες. Άμα έβγαινε ο Ναδάλ, ας πούμε, 2-1 set πάνω, νομίζω είχε και set point. Ναι. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εντάξει, κρίνεται το match σε 1-2 πόντους. Έτσι γίνεται στα μεγάλα επίπεδα συνήθως. Δεν περιμέναμε σίγουρα τον Τίεμ να μείνει τόσο νωρίς έξω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Ναι. Πώς, εσύ που έχεις και εμπειρία από το τένις και τη συμπεριφορά των αθλητών μέσα στην χρονιά, τι πιστεύεις φταίει για τον Ντόμινικ Τίεμ και έχει υποστεί αυτή την καθίζηση στην απόδοσή του και δεν μπορεί να αποδώσει τα αναμενόμενα? Γιατί ταλέντο έχει, έτσι, πρώην Ναι. νούμερο 4. Ήταν πολύ καιρό έξω. Βασικά αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Να. Ήταν πολύ καιρό που δεν έπαιζε τουρνουά.
Και όσο ας πούμε, το πότε ήταν, το φθινόπωρο, κέρδισε το US Open, αλλά μετά έμεινε έξω αρκετό καιρό, νομίζω είχε κάποιο τραυματισμό. Αυτό είναι. Δηλαδή, όσο καλά και να παίζεις, μετά, άμα δεν παίξεις τουρνουά για κάποιους μήνες, δεν μπορείς να μπεις κατευθείαν σε αγωνιστικό ρυθμό Οπότε και αυτό φαίνεται. είναι πολύ χρήσιμα και αυτά τα μικρά τουρνουά, τα 250, τα 500 για την προετοιμασία, Εννοείται. την ετοιμότητα Ναι. των αθλητών. Γιατί είχαμε μια διένεξη εδώ πέρα με φίλους, ακροατές σε προηγούμενες εκπομπές, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά τουρνουά. Και από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι είναι Γιατί αχρίαστα άμα πολλά από έπαιζες, αυτά. αν βλέπαμε να παίζουν, ξέρω εγώ, 4 τουρνουά το χρόνο, π.χ. παίζαμε μόνο τα Grand Slam, θα βλέπεις τρελά πράγματα. Δεν θα βλέπεις τον Ναδάλ, τον Τζόκοβιτς, τον Φέντερ, ξέρω εγώ, να κερδίζουν όλα τα τουρνουά. Πιθανόν να βλέπεις πολλές εκπλήξεις στους πρώτους γύρους του τουρνουά. Συνήθως όταν περνάνε τα φαβορί, όταν περνάνε τους πρώτους 2-3 γύρους, συνήθως πάνε μακριά στο τουρνουά, γιατί ξεπερνάνε αυτό το πρώτο σοκ του πρώτου δεύτερου γύρου που δεν είναι ακόμα φορμαρισμένοι. Και γι' αυτό τους λέει μετά να πηγαίνουν μακριά, να πηγαίνουν στον τελικό, τους ημιτελικούς, ας πούμε. Ωραία. Πέρασε αυτή η περίοδος, τώρα πάμε στο γρασίδι, γι' αυτό είναι και ο λόγος έτσι που σε καλέσαμε. Ναι. Μετά από αρκετό καιρό, κουτσουρεμένο και φέτος αρκετά το καλεντάρι του γρασιδιού, πολλοί Ναι. απορούν φίλοι του τέννις χρόνια, γιατί δεν υπάρχει π.χ. μάστερ στο Ναι. γρασίδι. Είναι μια απορία κι αυτή. Γιατί είναι Ναι. τόσο ασυνήθιστο το γρασίδι, λόγω της αυξημένης φροντίδας που πρέπει να υπάρχει για το γήπεδο, είναι κλιματολογικοί λόγοι, τι πιστεύεις? Δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια ακριβώς για ποιο λόγο. Είναι πιο πολύ θέμα παράδοση. Δεν βλέπεις Α, πολλά. τουρνουά. Ας πούμε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κόρτ γρασιδίου. Ας πούμε, στη Γερμανία ξέρω ότι υπάρχουν μερικά γήπεδα. Στην Αγγλία κάποια. Στην Αμερική είχε ένα τουρνουά, νομίζω, σε κάποια φάση μέσα στη χρονιά που είναι στο γρασίδι. Ή κάποτε είχε, τώρα δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα. Στο Rhode Island. Αλλά γενικά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη. Είναι μια δύσκολη επιφάνεια και νομίζω δεν το ευχαριστιέται τόσο πολύ ο κόσμος, οπότε δεν υπάρχει τόσο μεγάλη παράδοση και μετά βλέπεις και τους παίχτες πιο πολύ υπάρχει αυτή η σεζόν για να εξυπηρετήσει το Wimbledon. Το Wimbledon. Γι' αυτό γίνονται κάποια λίγα τουρνουά προετοιμασίες όπως φέτος. Για παράδειγμα, φέτος είναι Ναι. 5 στον αριθμό όλα κιόλα. Ναι. Και είναι γενικά μικρή σεζόν. Εντάξει, είναι και πολύ κοντά από το Roland Garros στο Wimbledon, δηλαδή ούτε ένας μήνας προετοιμασίας, ας πούμε. Δηλαδή, για να κάνεις το transition, ας πούμε, από το χώμα στο γρασίδι, είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετικές επιφάνειες με διαφορετική αντιμετώπιση. Και γι' αυτό Έβλεπα, βλέπεις και ναι, παίχτες που αυτό. είναι εντελώς άλλο στυλ παιχνιδιού να πηγαίνουν καλύτερα, ας πούμε, στη σεζόν του γρασίδιου παρά Άλλος στη παίχτης. χωμάτια. Έβλεπα το Μεντβέντεφ προχθές, ήταν άλλος παίχτης. Άλλος παίχτης, πραγματικά. Καλά, ναι, ο Μετβέντεφ γενικά από ό,τι φαίνεται πιο πολύ στα Στα χάρτ. hardcore Εδώ γενικά. δούμε Ναι, στο Τόκιο. προφανώς. Στο Τόκιο θα παλέψουμε λογικά για τα μετάλλια, ο Μεντβέντεφ. Ναι, εντάξει, άμα φορμαριστεί στο hardcore πάει πολύ καλά συνήθως. Αλλά είναι δύσκολο γιατί είναι ένας παίκτης που κινείται πολύ στην baseline, οπότε όταν δεν νιώθει καλά τα πατήματά του, που τα πατήματα στο γρασίδι και στο χώμα είναι διαφορετικά, δυσκολεύεται πολύ. Μάλιστα. Για ποια στοιχεία διακρίνεται το γρασίδι και τα χαρακτηριστικά ποιων παιχτών ευνοούνται σε αυτή την Ναι, επιφάνεια? ωραία. Γενικά παλιά λένε ότι γενικά το γρασίδι έχει αλλάξει με τον καιρό, δηλαδή παλιά ήταν ακόμα πιο γρήγορη επιφάνεια, αλλά το έχουν αλλάξει τώρα και βλέπεις, ας πούμε, παίχτες που είναι και πιο baseline στυλ, δηλαδή τύπου Τζόκοβιτς και τέτοια, να πηγαίνουν καλά. Ενώ στο παρελθόν έβλεπες μόνο παίχτες. Γενικά το γρασίδι είναι ευνοεί παίχτες που έχουν πολύ καλό σερβίς, δηλαδή χτυπάνε πολλούς άσους ή σερβίρουν πολύ καλά το πρώτο του σερβίς. Και παίχτες που κατεβαίνουν στο φιλέ αρκετά, γιατί όταν είσαι όταν είσαι μπροστά στο φιλέ, η αναπήδηση δεν σε επηρεάζει με κάποιο τρόπο, γιατί χτυπάς την μπάλα κατευθείαν, δηλαδή χωρίς να σκάσεις στο γήπεδό σου. Οπότε παίχτες που έχουν καλή διαχείριση στο φιλέ, π.χ. Federer, γι' αυτό βλέπεις και το Federer να έχει τέτοια ιστορία στο Wimbledon, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος κατεβαίνει πολύ συχνά στο φιλέ, έχει πολύ καλό σερβίς, πολύ καλή τοποθέτηση. Και είναι αυτό το serve plus one που λέμε. Δηλαδή, χτυπάς πρώτο σερβίς καλό, ας πούμε,
και μετά έχεις μια μπάλα ντεμή που μπορείς να την τελειώσεις συνήθως με το forehand. Ή και άμα δεν τελειώσει, μετά κατεβαίνει στο φιλέ ή κατεβαίνει σερβίς βολέ. Τέτοιου είδους τακτικές. Δηλαδή, παίχτες με καλά βολέ και καλά σερβίς και ένα καλό χτύπημα, π.χ. forehand, ας πούμε, πάνε καλά στο Wimbledon συνήθως. Τι γίνεται αν εκτεθεί σε καιρικέ συνθήκε ο Γρασίδη? Δεν θυμάμαι, θύμισε μου λίγο. Αν βρέξει, γίνεται αγώνα. Το καλύπτουμε κατευθείαν με το που ξεκινήσει η βροχή. Γιατί Δεν μπορεί βαραίνει και δεν να. μπορεί να σκάσει καλά τον μπαλάκι. Μετά φαντάζομαι, δεν ξέρω, σπον, τι να σου πω, δεν έχω, ακριβώς δεν έχω παίξει κιόλας, αλλά Α, δεν έχει παίξει. Θα σου το έκανα ερώτηση δε, μετά. Δεν έχει παίξει ναι, δε, καθόλου. δεν έχω παίξει, μόνο από τι έχω διαβάσει, τι έχω ακούσει Ναι, από ναι. άλλους παίκτες φίλους που έχουν παίξει, ας πούμε, γιατί εντάξει, πού να παίξεις, πρέπει να πας, για να παίξεις στο Γρασίδι είναι λίγο ιδιαίτερη συνθήκη, θα πρέπει να παίξεις, τουρνουά, ας πούμε, juniors δεν υπάρχει, μόνο το πάλι του Wimbledon, ας πούμε, τα ITF juniors, και ένα-δύο τουρνουά προετοιμασία και δεν έχει άλλα τουρνουά, ας πούμε, που μπορεί να Πολύ παίξει σε περίεργη, πολύ γρασίδι. παράξενη η επιφάνεια. Ναι, Γι' αυτό για και ήθελα τέννις να είναι κάνουμε λίγο αυτή τη δύσκολο, ναι. συζήτηση έτσι και να μας αναλύσεις λίγο τα στοιχεία της. Γιατί και εγώ δεν έχω μεγάλη εμπειρία, να πω την αλήθεια, από τα Ναι. παλιότερα χρόνια, γιατί πάντα ήταν κουτσουρεμένη αυτή η περίοδος. Ναι, γενικά λένε ότι η αναπήδηση είναι ένα κομμάτι, γιατί η μπάλα δεν αναπηδάει όσο, ας πούμε, στο χώμα, π.χ. Μένει δηλαδή πολύ χαμηλά. Οπότε flat χτυπήματα, slice χτυπήματα έχουν πολύ μεγάλη. Δυσκολεύουν τους αντιπάλους πολύ. Σε αντίθεση με π.χ. topspin που χτυπάει ένα δάλα, δηλαδή μπάλες με πολύ βαριές μπάλες που σκάνε και αναπηδάνε αρκετά, ας πούμε, δηλαδή που έχουν μεγάλο clearance, ας πούμε, πάνω από το φιλέ. Οπότε γι' αυτό βλέπεις παίχτες baseliners, ξέρω εγώ, να μην. Εντάξει, ο Ναδάλ προφανώς είναι μια εξαίρεση, αλλά βλέπεις ότι ακόμα και ένας παίχτης του βεληνικού του Ναδάλ, ας πούμε, έχει πάρει πόσο, ένα-δύο από Wimbledon, νομίζω. Και εντάξει, δεν θα μπορούσε. Ενώ βλέπει το Roland Garros, έχει πάρει 13 Roland Garros. Βλέπει τη διαφορά δηλαδή, Ναι. Πάντως ο πόσο Τζόκοβιτς είναι τώρα με χαμηλό. το Ρολάν Γκαρός είναι ο μοναδικός που έχει πάρει τουλάχιστον από δύο στο κάθε Grand Slam. Δεν το έχει κάνει άλλος. Ναι. Ναι, γιατί ο Ναδάλ νομίζω έχει ένα Ένα Australian Open. Australian Open και ο Φέντερ ένα Ρολάν Ναι. Γκαρός. Ναι. Και ο Φέντερ, και άμα δεν είχε χάσει ο Ναδάλ τότε εκείνη τη χρονιά από το Σόντερλινγκ, Ναι, ρε. πάλι δύσκολα θα ήταν τα Πάντως πράγματα. Δηλαδή πολλοί μου νομίζω το ότι ο έχουν Φέντερ. ερωτήσει αυτό. Πού είναι, λέει, ο Σόντερλινγκ? Θα το πω, θα πω την ιστορία του. Θα ξέρεις και εσύ προφανώς ότι είχε ένα πρόβλημα Ναι. υγείας σοβαρό ο Ναι, Σουηδός ναι. και αναγκάστηκε ουσιαστικά να εγκαταλείψει την καριέρα του. Ναι, έτσι, έτσι. Ναι, ήταν καλός πέσης. Ήταν κρίμα. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, το Γρασίδι χρειάζεται λιγότερη προετοιμασία από άλλη επιφάνεια για να βρίσκεται ένα top αθλητή στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας. Δηλαδή, ο Τζόκοβιτς ή ο Τσιπάς μπορούν να πάνε στο Wimbledon χωρίς καν ένα τουρνουά προετοιμασία στο Γρασίδι και να το κατακτήσουν? Άμα πιστεύω αυτό για να συμβεί, θα πρέπει, άμα καταφέρουν να επιβιώσουν τους πρώτους 2-3 γύρους, θα μπορούσαν να πάρουν ρυθμό όσο παίζουν το τουρνουά. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ο Αλιασίμ, που κέρδισε το Φέντερερ τώρα, π.χ. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε με τον τελικό στο. Ποιο ήταν το τουρνουά, δεν θυμάμαι, Στη Στουτγκάρδε, νομίζω. Στουτγκάρντ, το Mercedes του Cup. Ναι. Ναι, έφτασε με τον τελικό. Και οπότε έχει παίξει 4 ή 5 μάτς που ο Φέντερ δεν έχει παίξει π.χ. Και γενικά ο Φέντερ δεν έχει παίξει καθόλου τουρνουά αυτή τη χρονιά. Ο Φέντερ με ένα μάτς, μετά βλέπεις ότι όταν το μάτς είναι οριακό, ο παίχτης που έχει περάσει περισσότερο χρόνο στην επιφάνεια, έχει παίξει περισσότερα μάτς, είναι υπέρ του, ας πούμε. Και φαίνεται αυτό. Βλέπεις και ο Αλιασίμ τώρα νομίζω παίζει με τον Ουμπέρ στον ημιτελικό Σήμερα έφτασε, είναι δηλαδή κέρδισε και τα τα δύο μάτς. ημιτελικά είναι σήμερα, γιατί παίζουν Ναι. τώρα στο Χάλε, στη Γερμανία, ένα Χάλε τουρνουά και Queens, και ναι. Queens στο Λονδίνο το άλλο. Βλέπω Ναι. Μπερετίνι Ντεμινόρ σε εξέλιξη, 1-0 σετ ο Ιταλός. Νωρίτερα ο Ναι. Σαποβάλοφ κέρδισε τον Τιαφόε, Αχα. 2-0. Αργότερα έχουμε στις 5 τον Νόρι Σαποβάλοφ για αυτό Ναι. το τουρνουά. Ενώ το Ρούμπλεφ Μπασιλασβίλη τελείωσε 2-1 και το Ρούμπλεφ πέρασε. Και Αλιασίμ Χούμπερτ είναι 5-3 για τον Χούμπερτ, τον Γάλλο. Πάει για το Ναι. 1-0. Έχει παίξει. Έβγαλε και τον Σβέρεφ εκτός ο Όντως, Ομπέρ. ισχύει. Ναι. Ναι. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, μπορούμε να προβλέψουμε τώρα την απόδοση του Τσιπά ή όχι? Γιατί δεν τον Αυτό. έχουμε δει πολλές φορές στο Γρασίδι, δηλαδή σε ένα εμπειρία σου τι λέει, πώς θα Ναι. τα πάει? Γενικά το παιχνίδι του Στέφανου μπορεί να το προσαρμόσει σε όλες τις επιφάνειες, νομίζω. Δηλαδή έχει στοιχεία που μπορούν να το βοηθήσουν σε πολλές επιφάνειες. Γιατί έχει καλό σερβίς,
Του αρέσει γενικά να έρχεται στο φιλέ και να τελειώνει πόντους με επιθετικό τένις και stop volley και τα σχετικά. Οπότε πιστεύω άμα θα χρειαστεί σίγουρα κάποια μάτς, γιατί ειδικά όταν είχε μια πολύ καλή χωμάτινη σεζόν, οπότε έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στο χώμα. Και ας πούμε έφτασε στον τελικό του Roland Garros, έχει παίξει ώρες ατελείωτες στο χώμα αυτή τη χρονιά. Οπότε θα χρειαστεί μια περίοδο που θα πρέπει να παίξει. Τώρα εντάξει, προφανώς εμείς βλέπουμε μόνο τα τουρνουά, έτσι, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτοί δεν προπονούνται στο χόρτο ή ότι δεν κάνουν φιλικά προετοιμασίας μεταξύ τους οι παίχτες. Οπότε με τέτοιο τρόπο μπορεί να φορμαριστεί, ας πούμε. Ο Στέφανος Θα τώρα ήθελα μένει στο να τέτοιο. τον Ο δω. Στέφανος μένει στο Μοντε Κάρλο. Θα έχει λογικά εκεί πέρα γρασίδι, κάπου να παίξουν. Δεν ξέρω αν έχουν γιατί προπονείται στο Μουράδογλου, δεν ξέρω αν έχει γρασίδι εκεί πέρα στο Μουράδογλου, αλλά κάτι θα βρούνε Κάτι θα πιστεύω. βρουν. Εντάξει. Θα βρούνε ακρή Νούμερο χλωτάπιτα, κάτι θα 4 κάνουν. είναι. Θα βρει κάτι. Ναι. Ωστόσο, ναι, θα ήθελα να δω να παίξει ένα τουρνουά πριν το Wimbledon, να δούμε πώς θα πάει και εκεί Ή πέρα. στη Μαγιόρκα ή στο Eastbourne. Δεν έχει άλλα πριν το Wimbledon. Ναι. Σε ένα από αυτά τα δύο λογικά θα πάει. Ναι. Απλά πρέπει να προσέξει κιόλας, εντάξει, γιατί όταν παίζεις μάτς τετράωρα με τον Τζόκοβιτς και με όλους αυτούς, ας πούμε, τραυματισμοί συμβαίνουν πολύ συχνά, οπότε αυτό ουσιαστικά νομίζω προσπαθεί να προφυλάξει τον εαυτό του από κάποιον τέτοιο τραυματισμό. Εντάξει, είχε και το πένθος ο Στέφανος το προηγούμενο Ναι. διάστημα την απώλεια της γιαγιάς του, γι' αυτό δεν κατέβηκε στο χάλε, όπως είχε δηλώσει Ναι. αρχικά την πρόθεσή του να Ναι. συμμετάσχει. Είναι τώρα, να το πάμε και λίγο στο κομμάτι πρόβλεψη. Είναι ο Τζόκοβιτς το νούμερο 1 φαβόρα για το Wimbledon, γιατί βλέπω στοιχηματικά, επειδή είμαστε και αυτή η εκπομπή, είναι Ναι. στο 2-20 περίπου απόδοση. Ναι, πρώτος είναι, φαντάζομαι. Ναι, φυσικά. Πρώτος είναι Ναι. αυτό. Δεύτερος είναι ο Φέντερερ, νομίζω. Και ο Τσιτσιπάς είναι τέταρτο φαβορί, από ό,τι πρόλαβα να δω νωρίτερα. Έτσι όπως είναι, εντάξει, τώρα δεν ξέρω πώς βγάζουν τα προγνωστικά, αλλά εντάξει, ο Φέντερ, προφανώς ο αγαπημένος μου παίκτης, θα ήθελε να πάει μακριά στο Ομπλίνον, προφανώς και ο Στέφανος το ίδιο. Αλλά για φέτος, για το Wimbledon, θα πρέπει να δω κάτι παραπάνω από το Federer για να δω ότι έχει φτάσει στο επίπεδο που ήταν παλιά, ας πούμε, για να μπορεί να διεκδικεί τους τίτλους και τα σχετικά. Εντάξει, τώρα πιθανόν να βγάζουν τα προγνωστικά με την προϊστορία του κάθε παίχτη κιόλας, πρέπει να είναι μια παράμετρος στο Wimbledon, που εντάξει ο Federer έχει κερδίσει τόσες φορές και είχε πάει ουσιαστικά στο προηγούμενο Wimbledon που πέρσι δεν έγινε. Είχε φτάσει στον τελικό, ας πούμε, και είχε και match point να το πάρει. Αλλά πιστεύω, ναι, ο Τζόκοβιτς θα έλεγα ότι είναι το φαβορί, γιατί είναι Τζόκοβιτς και εντάξει, όσες φορές και στο παρελθόν έχω κάνει το λάθος να πω ότι εντάξει, να τον βλέπω να παίζει χάλια, ας πούμε, πρώτο-δεύτερο γύρο ή στα τουρνουά προετοιμασίας, και μετά με κάποιο τρόπο να αρχίσει να παίζει το τένις της Και ζωής του. εγώ το έχω πει πολλές φορές αυτό. Πάρα πολλές φορές. Οπότε γενικά τώρα είμαι πολύ επιφυλακτικός όταν κάνω προβλέψεις για τον Τζόκοβιτς και ναι, θα έλεγα ότι υπό αυτές τις συνθήκες και χωρίς και τον Ναδάλ έξω είναι φαβόροι. Ωστόσο, βλέπεις ότι στο Wimbledon γίνονται πολλές βλέπεις πολλά upsets, δηλαδή αυτό που σου είπα, παίχτες που άμα έχεις έναν big server, ας πούμε, που σερβίρει βόμβες Ναι. και μπει μέσα και νιώθει το σερβίς του εκείνη τη μέρα, γενικά είναι λίγα τα περιθώρια που μπορεί να σου δώσει και αν μπορέσει να το κάνει αυτό για τρία σετ ουσιαστικά κάποιος, μπορεί να δημιουργήσει πολλά Και ο προβλήματα. Στέφανος καλό σερβίς έχει. Γιατί όχι Ναι, να ναι. φτάσει σε αυτή τη διοργάνωση ψηλά. Ναι, όχι, σίγουρα, σίγουρα. Πιστεύω ότι μπορεί να πάει καλά. Απλά να φορμαριστεί μέχρι τότε Αν το πάει τώρα σε επόμενο. έναν προημιτελικό, λέμε τώρα, Φέντερερ Τζόκοβιτς, πόσο μπορεί να αντέξει ο Φέντερερ? Δηλαδή, μπορεί να είναι και το κύκνιο άσμα του αυτό το τουρνουά, στη μεγάλη καριέρα του. Κοίτα, δεν νομίζω ότι. Πιο πολύ για μένα το πώς παίζει ο Φέντερ τώρα είναι θέμα φορμαρίσματος. Δηλαδή, δεν έχει παίξει τουρνουά. Άμα παίξει λίγα τουρνουά. Και γενικά δεν χρειάζεται και τόσο. Δηλαδή, άμα δει την καριέρα του τα τελευταία 5 χρόνια, παίζει τα μισά τουρνουά από ό,τι παίζουν όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε. Και επειδή εντάξει, είναι απλά το τένις του βγαίνει τόσο φυσικά, ας πούμε, και το ταλέντο είναι απίστευτο, οπότε δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Αλλά ακόμα βλέπω ότι θέλει λίγα μάτς.
από τα αποτελέσματα του δηλαδή, φαίνεται ότι θέλει λίγα μάτς. Άμα καταφέρει και περάσει πρώτο-δεύτερο γύρο χωρίς να έχει απώλειες, δηλαδή να παίξει, να μείνει υπερβολική ώρα στο γήπεδο χωρίς λόγο, ας πούμε, να πάνε τα μάτς μακριά και μείνει ξεκούραστος, πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει, ας πούμε, μέχρι την οκτάδα π.χ. Ανάλογα για το ταμπλό, δεν έχω δει και δεν ξέρω Η πώς θα κλήρωση βγει θα το γίνει ταμπλό. την επόμενη εβδομάδα, θα γίνει η κλήρωση, την επόμενη Παρασκευή. Ναι. Εντάξει τώρα, ο Φέντερερ εδώ έφτασε στο τέταρτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, χωρίς να το περιμένει. Πιστεύω στο Wimbledon θα κάνει Καλά, μεγαλύτερη εκεί πέρα πορεία. είναι πάλι καλά που το άφησε το μάτς, γιατί μετά θα ήταν λίγο δύσκολο τα πράγματα να κάνει, Φαντάσου, να επανέλθει μετά από αυτό. για να πάρει τέτοια απόφαση να μην αγωνιστεί στην φάση του 16. Αυτό για Ναι. μια διοργάνωση όμως πώς είναι, εσύ? Δεν είναι κακό για μια διοργάνωση, δεν την Καλά, αποβαθμίζει λίγο για την εμπορικότητα? προφανώς δεν τους άρεσε η απόφαση αυτή, αλλά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Άμα ο παίχτης δεν νιώθει έτοιμος ή νιώθει ότι Λόγους δεν υγείας είναι. επικαλέστηκε, λέει, προφανώς, έτσι. Ναι, ένιωθα ότι δεν Δεν μπορούσε, μπορούσε. ότι πιθανόν να τραυματιστεί. Εντάξει, είχε και το προηγούμενο του μάτς ήταν ωριακό, ας πούμε, full. Και σε αυτό το επίπεδο δεν χρειάζεται. Δηλαδή, για να κερδίσεις 3 σετ στο Roland Garros, μπορεί να χρειάζεται 4 ώρες εκεί μέσα στο γήπεδο. Ναι, ρε. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή, είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά νομίζω ότι καλά έπραξε. Γενικά και με τον Μπερετίνη, έτσι όπως έπαιζε ο Μπερετίνη, δεν έβλεπα και Θα είχε πολύ εκτεθεί φως δηλαδή, φωτιού μας να λες, με γίνει. λίγα λόγια. Θα μπορούσε να Καλά, εκτεθεί. να εκτεθεί δεν νομίζω, Ή να τα αλλά για μένα, παρατήσει. για εκείνο το μάτς θα ήταν φαβόρη μάλλον ο Μπερετίνη, θα έλεγα. Μάλιστα. Υπό αυτές τις συνθήκες. Τέλεια. Νομίζω, Στάθη, καλύψαμε τα πάντα. Να σε ευχαριστήσουμε για ακόμα μία φορά. Εσύ συνεχίζει και τις σπουδές και τα λοιπά και αυτό που αγαπάς να κάνεις. Παίζεις κανονικά τένις, έτσι, κατεβαίνεις σε κάποια τουρνουά και τα λοιπά, ή μόνο προπονήσεις κάνεις αυτή την περίοδο? Τώρα τελειώσαμε σεζόν με το κολεγιακό. Εγώ ξεκίνησα, δουλεύω τώρα, είμαι στην Ατλάντα αυτή τη στιγμή, στην Τζόρτζια μετακόμισα. Παίζω έτσι, όχι πολύ συχνά, αλλά παίζω έτσι, έπαιξα και ένα τουρνουά τις προάλλες. Αυτά, συνεχίζω να παίζω, αλλά όχι στον ίδιο ρυθμό που έπαιζα όσο έπαιζα κολεγιακό, εννοείται. Ξεκίνησαν και οι Έλληνες εδώ πέρα μετά τις επιτυχίες με τον Τσιπά. 50% τηλεθέαση βάζει ο τελικός του Ρόλαν Γκαρός. Άστο το. Καλά, εννοείται, Χαμός πάντα γίνεται έτσι στα είναι. γηπεδάκια. Αλλά μέχρι να βρούνε σωστά το πλεκτό να βαράνε, ξέρεις που πηγαίνει το Ναι, μπαλάκι. Φαντάζεσαι. κατάλαβα. Εντάξει, να κάνουμε. Θέλει Έτσι. υπομονή. Δεν το μαθαίνεις έτσι εύκολα. Σωστά. Στάθη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διέθεσες για μας, για να μας εξηγήσεις τι γίνεται με το τένις και την περίοδο του γρασιδιού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα τα Να πούμε σκαλά, Γιώργο. ξανά στο μέλλον, έτσι δεν χανόμαστε. Καλό απόγευμα να έχεις. Έγινε, έγινε. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια, Γεια. γεια.